Η συνεργασία των δύο φορέων στοχεύει στη διάδοση των ιδεών και αξιών της αλληλεγγύης, της προσφοράς και της κοινωνικής δράσης. Αυτή τη στιγμή γράφεται, μπορώ να το πω βαρύγδουπα, γράφεται η ιστορία ιατρική στην Ελλάδα. Κάτι που γίνεται στο εξωτερικό, αλλά αποκτά τη δυνατότητα να επεκταθεί σε περισσότερα παιδιά που ήταν κλεισμένα πριν από κάποια χρόνια και η ομάδα του κ. Τσανάκα τους έδωσε τη δυνατότητα να στο σπίτι, τα κλεισμένα μέσα στους θαλάμους ενός νοσοκομείου. Η κοινωνική αλληλεγγύη είναι ζωντανή σε αυτόν στην Ελλάδα, ότι οι άνθρωποι κυρίως είναι αυτοί που φέρνουν την ανακούφιση και δημιουργούν πολιτισμό. Η συνεργασία υλοποιείται από την Τρίτη Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου και του Κοινοφιλές Ιδρύματος Προσφοράς και Αγάπης και την Παπαποστόλου. Το Ίδρυμα έχει και σαν σύνταγμα αυτή τη φράση ότι η Κέτη βρίσκει τη θέση της και την αποστολή της οραματιζόμενη μια πολιτεία που αισθάνεται τη βασική της υποχρέωση τη μέρημνα να είναι ευτυχισμένοι οι πολίτες της. Στην δυσκολία αυτή ήρθε το χαμόγελο του παιδιού με τις ευαισθησίες του και την αγάπη του για να μας δώσει μια πλουσιοπάροχη δωρεά χρηματοδοτώντας αφενός μεν ένα-δύο αυτοκίνητα νομίζω τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιούνται από αυτούς τους γιατρούς. Οι τρόποι αξιοποίησης της τεχνογνωσίας και του ανθρώπινου δυναμικού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του ελπιδοφόρου παραδείγματος του χαμόγελου του παιδιού συζητήθηκαν εκτενώς και για περαιτέρω συνεργασίες.